Πραξικόπημα και φάρσα χαρακτήρισε η Ντίλμα Ρούσεφ τη διαδικασία αποπομπή της από την Προεδρία της Βραζιλίας. Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Γερουσίας να παραπεμφθεί σε δίκη, η Ρούσεφ κατηγόρησε την αντιπολίτευση για συνωμοσία εναντίον της. «Μπορεί να έκανα λάθη, όμως δεν παραβίασα τον νόμο», τόνισε. Η πρώτη γυναίκα που εξελέγει πρόεδρος της Βραζιλίας τόνισε ότι δεν πρόκειται να το βάλει κάτω και πως θα δώσει μάχη για να ολοκληρώσει τη θητεία της. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «Όλη μου τη ζωή δίνω μάχες για τη δημοκρατία. Είναι μια μάχη που δεν τελειώνει ποτέ. Όμως η δημοκρατία βρίσκεται πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας».